Στοτι ΑΕΚ νομίζω άλλαξε σε 4-2-3-1. Η Φιόλιτς είναι σαν δεκάρι πίσω από τον ένας από τους δύο. Το πέρασμα, η μπάλα έφτασε στον Τρισκόφσκι, το σούτ του Τρισκόφσκι 3-2. Στο πρώτο λεπτό, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ με την δεύτερη, έχω την εντύπωση, τελική προσπάθεια του Τρισκόφσκι στο παιχνίδι, στο 46 μειώνει σε 3-2 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Εάν μπορεί να ζητήσει κάτι ένας προπονητής που η ομάδα του χάνει 3-1, είναι ένα γρήγορο γκολ. Νομίζω ότι πιο γρήγορα από αυτό δύσκολο να ερχόταν για την ΑΕΚ. Στην πρώτη κατεβασιά της, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο δεύτερο μέρος, μειώνει και ξαναφέρνει την διαφορά στο τέρμα. Πλέον το παιχνίδι αναμένεται με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ξανά η προσπάθεια, η μπάλα έφτασε στον Τρισκόφσκι, γύρισε αμέσως το σούτ με τη μία στη γωνία. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κλέιμαν, δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. 3-2, μειώνει η ΑΕΚ.